Κύριε Παπανδρέου, είναι τοξικός ο κύριος Παπανδρέου, είναι τοξικό πολιτικό προϊόν? Καλά, τώρα αυτό είναι όντως ο απόλυτος. Να ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν. Ξεκινήσουμε έτσι. Εσείς αποφασίζετε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε οικονόμου. Ως πρώην σύντροφοι λέω τώρα, γιατί έχετε βρεθεί στο ίδιο κόμμα για πολλά χρόνια. Ναι, και θα σας πω λοιπόν ότι... Γι' αυτό έχει αξία η απάντησή σας. Όταν εγώ έπρεπε να στηρίξω και να προσφέρω έργο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω ότι το έκανα με έναν τρόπο που η Πρωθυπουργία του, αν θα παρουσιάζει στο μέλλον κάποιες περγαμηνές, αυτές θα έχουν σχέση και με 7 νόμους που πήρα την ευθύνη από το μηδέν να ετοιμαστούν, να ψηφιστούν. Ωραία. Και να είναι η Διάβγεια, να είναι ο Καλλικράτης, να είναι ο νόμος για την Ιθαγένεια, για τα δικαιώματα, για την αξιοκρατία κλπ. Mm-hmm. Δεν ήμουν ανάμεσα σε αυτούς που είτε δημιούργησαν τότε προβλήματα στον Παπανδρέου, είτε τον εξέθεσαν, είτε και τον μαχαίρωσαν ψόπλατα. Γιατί είχε όλες αυτές τις κατηγορίες. Είχε φίλους που τον εξέθεσαν mm-hmm. με τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους. Είχε εσωκομματικούς αντιπάλους οι οποίοι τον υπονόμευαν από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, εγώ δεν ανήκα σε αυτούς. Εγώ ανήκα σε αυτούς που έδωσα τον καλύτερο μου αυτό και για εκείνον και για την παράταξη στην οποία. Επομένως, δεν το λέγατε τοξικό εσείς ποτέ, φαντάζομαι. Λοιπόν, άρα εγώ υπό μία έννοια, κύριε οικονόμου, επειδή βλέπω όχι το ερώτημά σας, βλέπω και τις διάφορες συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από την αναφορά του, του Πάνου του Σκουρλέτη εδώ. Ειλικρινά σας το λέω, περίπου είμαι στα πρόθυρα να βάλω και τα γέλια, γιατί απευθύνεται, επαναλαμβάνω, σε ανθρώπους σαν εμένα. Όχι, το τοξικός, κύριε Ραγκούση, είναι βαρύς χαρακτηρισμός να πεις για ένα κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο που έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Να λες ότι είναι τοξικό προϊόν. Ναι, εγώ θα σας πω, καταρχάς, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε. Όχι, γιατί δεν, όπως λέτε, κάνατε μια θετική πορεία με τον κύριο Παπανδρέου. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Πρώτον, εγώ δεν βρήκα χρόνο να ασχοληθώ με το θέμα. Το πήρα. Δεν χρειάζεται χρόνο για ασχοληθώ με το τόσο, θέμα. Όχι, δεν να ασχοληθώ ως προς το να δω πώς ακριβώς. Δεν συμφωνώ και τελειώνει η υπόθεση. Ναι, πώς ακριβώς. Αν συμφωνείτε. Όχι, όχι. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι ο Πάνος Σκουρλέτης το είπε για να μειώσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν το είπε για να μειώσει. Η γνώμη μου είναι, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Ότι το είπε ως περιγραφή. Το είπε ως περιγραφή. Και περιγραφή, είναι και σε κάθε είπε περίπτωση... ότι είναι τοξικός, είπε ο κ. Παπανδρέου. Δεν είπε περιγραφή. Εγώ το ρώτησα για τον Παπανδρέου συγκεκριμένα. Ρώτησαμε για την περίοδο Παπανδρέου, το ένα. Εκεί είπε ότι είναι τοξικός. Εγώ λοιπόν. Συμφωνείτε με αυτόν τον όρο εσείς? Εγώ πάλι νομίζω ότι σας απάντησα με σαφήνεια προηγουμένως. Έχετε απαντήσει περιγραφικά γι' αυτό λέω. Όχι, δεν απαντάω. Ούτε έχω πει, ούτε θα πω, ούτε έχω χρησιμοποιήσει, ούτε θα χρησιμοποιήσω το όρο. Εγώ θέλω να σας πω ότι. Για την περίοδο της Πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου έχω πει κάποια στιγμή ότι θα πω τη γνώμη μου. Mm-hmm. Θα την πω τη γνώμη μου ολοκληρωμένη όμως. Δηλαδή όχι, και, για την αρχή, και για την αρχή και για τη μέση και για το τέλος. Δεν την έχω πει ακόμη για εκείνη την περίοδο. Δεν είναι μόνο για το πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου. Συνολικά δεν την έχω πει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα την πω. Αν θέλει ο Γιώργος Παπανδρέου να πω τη γνώμη μου για τον ίδιο, τότε αυτό στο Πασόκ χωρά, θα είναι κάτι στο οποίο θα ανταποκριθώ. Στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδευόμαστε γιατί έχετε γίνει Πασόκ. Χωράει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακούστε τώρα να σας πω, γιατί ήθελα λίγο να ενισχύσω την άποψή μου, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπόθηκε με τρόπο να μειώσει τον Γιώργο Παπανδρέου από πλευράς του. Ωραία, το ξεπεράσαμε αυτό. Εγώ λέω αν χωράτε στον ίδιο χώρο, στην ίδια παράταξη. Θέλω να θυμίσω ότι ένας λόγος παραπάνω που δεν θα μπορούσε κατά τη γνώμη να το πει υβριστικά, να το πω έτσι, είναι γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου στην κρίσιμη περίοδο που ψηφιζόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, σε αντίθεση με άλλους πρωθυπουργούς και του Πασόκ, όπως ο κύριος Σιμίτης, είχε το πολιτικό θάρρος να πάει κόντρα στο κόμμα του, το Κινάλ και την κυρία Γεννηματά, και να βγει ένα Σάββατο, θυμάμαι, στην Εφημερίδα των Συντακτών, με πολύ καθαρή γραμμή υπέρ της στήριξης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω. Χωράτε στον ίδιο χώρο ξανά. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι, εδώ είναι η ουσία. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι η ουσία. Μπορείτε και δυσό να έρθει. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι η ουσία και εδώ έτσι εξηγείται γιατί και διάφοροι που βρίζαν τον Παπανδρέου, βλάκα τον ανεβάζαν, βλάκα τον κατεβάζαν, τώρα ξαφνικά σκίζουν. Όχι, και σκίζουν τα. Όπως το. Τι, γιατί το όπως Σκουρλέτης κτλ. Mm-hmm. Ενώ τότε ήταν αυτοί που μέσα από τον Πασόκ και που στηρίζανε ως δημοσιογράφοι του Πασόκ, αν βλάκα, επαναλαμβάνω, τον ανεβάζαν, βλάκα τον κατεβάζαν. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι μεγάλη εικόνα. Επομένως, δεν θα είχατε πρόβλημα εσείς να συνεπάρξετε ξανά στον ίδιο χώρο με τον Γιώργο Παπανδρέου. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια. Γιατί περιγράψατε μια παραγωγική περίοδο στη διάρκεια της συνύπαρξής σας. Ναι, όσο αφορά εμένα προσωπικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, η χώρα προφανώς χαρακτηρίστηκε τότε από το μνημόνιο. Δεν χαρακτηρίστηκε από τους 7 νόμους που εγώ είχα την ευθύνη. Αλλά θα απαντήσω με ευθύτητα. Θα πω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει απλή αναλογική μπροστά.
Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η απλή αναλογική για να παράξει κυβερνήσεις συνεργασίας, στην περίπτωση τη δική μας, θα πρέπει να παράξει μια κυβέρνηση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, που προφανώς μέσα εκεί περιλαμβάνονται και δυνάμεις. Τελειώνουν λίγο την απάντηση. Υπ' αυτήν την έννοια, εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί που τώρα δήθεν κόπτονται για τον Παπανδρέο, ένα θέμα έχουν στο μυαλό τους, να δυναμητήσουν αυτή την προοπτική. Και αν εγώ θα ήθελα κάτι από τον Παπανδρέου, τον Γιώργο προσωπικά και δημοσίως, θα ήταν να τοποθετηθεί για αυτή την προοπτική εκείνος. Και όταν τοποθετηθεί εκείνος, θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Είστε υπέρ πάντως από ό,τι καταλαβαίνω. Είμαι υπέρ και θέλω να ακούσω τον Γιώργο Παπανδρέου τι λέει. Είναι υπέρ για μια κυβέρνηση της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης μέσα από μια πλεονεκτική που θα περιλαμβάνει προφανώς. Από μια κουβέντα όλοι για να αλλάξουμε θέμα, παιδιά. Η συζήτηση άνοιξε όμως με αφορμή τις πληροφορίες ότι υπάρχει ενδεχόμενο να προταθεί ο κύριος Παπανδρέου ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Δεν άνοιξε συζήτηση ούτε για την απλή αναλογική, ούτε για το αν θα συνεργαστείτε τώρα, ούτε θα γίνει μεταγραφή του κύριου Παπανδρέου στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εσείς υποστηρίζετε την υποψηφιότητα του κύριου Παπανδρέου για το αξίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, όσο τουλάχιστον γνωρίζω, κύριε Κωτάκη. Και νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, επειδή ήρθαν από μία και μόνο εφημερίδα, δεν είναι και αξιόπιστες. Εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ τέθηκε τέτοιο θέμα, τέτοιο ενδεχόμενο. Και προφανώς, εντάξει, αυτά δικαιώματα δημοσιογράφων είναι να γράφουν. Ξέρω για την εφημερίδα, αλλά μην απαξιώνουμε εύκολα τις εφημερίδες. Όχι, όχι, την πληροφορία λέω. Κάποιος και λαϊδάει πάντα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι από όσο γνωρίζω, όσο γνωρίζω και όσο συμμετέχω στα όργανα τα οποία έχουν τεθεί αυτά τα θέματα προς συζήτηση, δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια αναφορά. Απέναντίας, η μόνη δημόσια τοποθέτηση που γνωρίζω είναι αυτή του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον κύριο Παυλόπουλο. Θα επιμείνετε σε αυτή τη γραμμή? Ναι, μέχρι στιγμής εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Χριστίνα, μία κουβέντα και από το Φίβο και κλείνουμε το θέμα. Κύριε Ραγκούση, η παλή του ΣΥΡΙΖΑ, η αυθεντική ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι πιο απλά, πιστεύετε ότι θα ήθελαν τον Γιώργο Παπανδρέου στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ? Μην το προσωποποιούμε. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελαν την ευρύτερη, όπως αυτό πιστοποιείται και από αποφάσεις και από συζητήσεις και από συμφωνίες. Γιατί υποθεί, σας το λέω αυτό, και διάφορα ότι μολύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν το θέλουμε στο ούτε αυτό έχει υποθεί έτσι ακριβώς, κυρία Κοραή. Επιτρέψτε μου. Λέτε για μια κουβέντα του Ευκλήτου Τσακαλώτου. Ούτε εγώ θυμάμαι τη φράση του, ήταν κάπως διαφορετική. Δεν είναι και όλοι. Εγώ ξαναλέω. Εσείς κρυθήκατε. Πήγατε, ούτε και εσάς σας ήθελαν όλοι όπως θυμάστε. Όμως κρυθήκατε, σας ψήφισε ο λαός, με εκλεγήκατε βουλευτής. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν μπαίνει σε συζήτηση δική σας περίπτωση πλέον για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον κύριο Παπανδρέου υπάρχει ένα θέμα. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω. Εσείς το βάζετε στην προοπτική βέβαια των εκλογών και της απλής αναλογικής. Ναι, που έχει άλλη σημασία αυτό. Εγώ να το θέσω διαφορετικά τώρα, έτσι. Και θα πάρω τώρα και μια ευθύνη να πω και μια εκτίμηση. Δεν το βασίζω αυτό που θα σας πω σε στοιχεία, έτσι. Ναι, ούτε σε δεδομένα, ούτε σε αποφάσεις που υπάρχουν κομματικών όργων. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα προοδευτική κυβέρνηση με την απλή αναλογική στις επόμενες εκλογές, να υπάρξει από το ΣΥΡΙΖΑ βέτο, όχι για τον κύριο Παπανδρέου, αλλά για κανέναν ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στο κοινάλ. Εκτός από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται με ζητήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και ηθική στάση. Αλλά αυτό προσέξτε, το υπογραμμίζω, είναι προσωπική. Αλλιώς η λεγόμενη προοδευτική πλευρά μπορεί να συμμαχήσει, λέτε. Ναι, εγώ εκτιμώ, κύριε Οικονόμου, αλλά το τονίζω, είναι προσωπική μου εκτίμηση. Δεν πιστεύω ότι αν αύριο το πρωί έχουμε εκλογές, σχηματίζεται με βάση τα δεδομένα και τους συσχετισμούς και τους αριθμούς κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, θα υπάρξει μια απόφαση κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ που θα λέει ότι εγώ δεν κάνω αυτή την κυβέρνηση, διότι θα είναι ο Παπανδρέου βουλευτής. Νομίζω ότι η ερώτηση η οποία δεν απαντιέται πλήρως είναι αυτή που έκανε ο Μανώλης για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να επεκτείνω λίγο αυτό που λέει ο κ. Ραγκούσης ως προς την προοδευτική διακυβέρνηση. Εντάξει, και με τα τωρινά νούμερα των εκλογών, αν υπήρχε απλή αναλογική, θα μπορούσαν οι τέσσερις δυνάμεις υπολογιστικές να δημιουργήσουν πάνω από το 51 κυβέρνηση. Αλλά το ΚΚΕ και το ΚΙΝΑΛ έχει απορρίψει αυτή την πρόταση. Επομένως, γιατί το συζητάμε? Εντάξει, το ΚΚΕ ισχύει. Είναι, και εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα πρότασης. Τώρα μιλάμε θεωρητικά και παίρνω εγώ την ευθύνη να κάνω μια προβολή στο μέλλον. Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υποβάλει καμία πρόταση κυβερνητική συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ. Τώρα μην πάμε και μακριά, επειδή είμαι και στην Προανακριτική Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι εκεί πέρα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα όσον αφορά τις σχέσεις, γιατί είμαστε σε δύο διαφορετικές πλευρές. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι κακώς αυτή τη στιγμή συνεχίζει το ΚΙΝΑΛ να υπερασπίζεται την προσπάθεια συγκάλυψης ενός τεράστιου σκανδάλου που έβλεψε τον ελληνικό λαό. Μπορεί να έχουν άλλη γνώμη και προφανώς γι' αυτό έχουν άλλη στάση.
Άρα, αυτή τη στιγμή, μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχει πρόταση συγκυβέρνησης για να περιμένουμε το ναι ή το όχι του κινήματος αλλαγής. Εγώ κάνω μια προβολή στο μέλλον και λέω, επειδή έχει κατ' επανάληψη ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετηθεί υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας και επειδή έχουμε απλή αναλογική μπροστά, λοιπόν, αυτή δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση προοδευτική, αν κανείς δεν οικοδομήσει όρους. Το κλείνουμε εδώ, κύριε Ραγκούση. Συνεννόησης με αυτό το χώρο που θέλουν να υπονομεύσουν αυτοί που πιάσανε τώρα την κουβέντα τη συγκεκριμένη και αρχίζαν και πυροβολάνε και δεν εννοώ τα εύλογα δημοσιογραφικά ερωτήματα. Μιλάω τώρα για πολιτικές αντιδράσεις. Αυτή η συμπέρασμα να βγάλει ο ελληνικός λαός στην παρούσα συγκυρία, κύριε Ραγκούση, όταν εσείς πήρατε 31-32% στις εκλογές, χωρίς Παπανδρέου, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Και η συζήτηση σήμερα είναι στη συγκεκριμένη συγκυρία που έχουμε όλα αυτά τα θέματα. Πώς θα γίνει μια συγκυβέρνηση μετά από 4 χρόνια, με όλο το σεβασμό, με πολιτικούς οι οποίοι έχουν ημερομηνία λήξεως. Πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο κόσμος από όλο αυτό. Ως τρίτος το βλέπω, ας πούμε. Και θεωρούνται και υλικά κατεδάφιση. Ναι. Εγώ θα το προχωρήσω πιο πολύ. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, για να το πούμε, το 31,5 το πήρε μόνος του. Να προσθέσω εγώ κάτι ακόμα. Δεν το πήρε με την πασοκοποίηση. Κύριε Ραγκούση, σε αυτά ακριβώς που λένε οι συνάδελφοι. Υπάρχει ένα πολύ έντονο άνοιγμα στο χώρο του παλιού παραδοσιακού αριστερού ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας με 15.000 τρόπους. Έχει πει 300 φορές τη λέξη αλλαγή, το 81, Ανδρέας Παπανδρέου. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να γίνει μια πιο ειδική απεύθυνση σε νέο κόσμο, μοντέρνο κόσμο, παραγωγικές δυνάμεις πιο σύγχρονες. Πως υπάρχει μια επιμονή στο πολιτικό παλιών δεκαετιών και πρέπει να γίνει κάτι πιο μοντέρνο. Ναι, γιατί κόλλημα. Ούτε συζήτηση, κύριε Κλαβιανέ. Βεβαίως και αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι, πρέπει να σας πω, που επισημαίνεται. Η σχέση, η επαφή και η προσέλκυση νεολαίας. Γιατί η νεολαία, ειδικά στην εποχή, είναι ακόμη πιο δύσκολη απέναντι στα κόμματα, όχι μόνο σε κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κουραή, ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, η ηγετική του παρουσία, ήταν καταλυτική για να μπορέσει να συγκεντρωθεί αυτή η μεγάλη συσπήρωση στο 32% του Ιουλίου του 2000. Αλλά επειδή όμως είναι και προσωπική του πολιτική, στρατηγική και στόχευση αυτό το άνοιγμα, γι' αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσει και επειδή μπορεί να μοιάζει τώρα ότι κάποιοι πολιτικοί έχουν ημερομηνία λήξης, το βασικό ενώ στον επόμενο εκλογών είναι αν η κυβέρνηση σημερινή θα έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό είναι που θα κρίνει. Το κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για το συγκεκριμένο. Να πάμε λίγο και στον τομέα σας, να πούμε δύο πράγματα. Αφού είχα έρθει εδώ για να συζητήσουμε. Εντάξει, ξέφυγε. Εγώ μια κουβέντα πήγα να πω. Δεν ήθελα να το επεκτείνουμε τόσο, αλλά και τα παιδιά, επειδή είναι πολιτικοί συντάκτες όλοι. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Το καταλαβαίνω. Τώρα, πάμε λοιπόν στην κατάσταση με την μπαχαλοποίηση, με τα επεισόδια, με την ένταση. Δημιουργείται μια εντύπωση, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς και ως χώρος και ως πρόσωπο. Καλύπτεται στην πραγματικότητα εισαγωγικά όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα. Όλο αυτό το μπάχαλο, όλα αυτά τα επεισόδια, όλη αυτή την ένταση, την καλύπτεται αυτή την πλευρά. Γιατί αισθάνεστε αυτή την ανάγκη κάθε φορά? Και δεν είστε, εσείς είστε ένα μεγάλο αστικό κόμμα πια, 32% κόμμα που κυβέρνησε, ξανακυβερνήσει πιθανότατα σε κάποια άλλη φάση. Είναι δυνατόν να συμπεριφέρεστε ως 3%, λένε κάποιοι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που το λένε αυτό, πρέπει να πάρουν κατά τη γνώμη μου την εξής απάντηση. Αγαπητοί κύριε Οικονόμου, ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα 4,5 χρόνια, οι κυβερνήσεις του, το κόμμα του κλπ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και προφανώς έχει χρησιμοποιήσει, έχει συνεργαστεί, έχει υπό τις οδηγίες του δουλέψει η ελληνική αστυνομία 4,5 χρόνια. Έτσι. Και τα ΜΑΤ έχουν δουλέψει και οι αστυνομικές δυνάμεις και η δουλειά που έχουν κάνει για την εξάρθρωση της εγκληματικότητας κλπ. Και επιμερών σας περιστατικά πολλά. Και επί το... Δεν είχε τέτοια αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά, ο εκάστοτε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όχι, μισό λεπτό. Εσείς τώρα παίρνετε πάντοτε μια άλλη πλευρά. Όχι, όχι. Και καταρχάς, αυτή τη νομιμότητα. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι εμείς κάνουμε μια πολιτική του 3% δεν λένε αλήθεια. Γιατί απλώστατα θα σας πω ότι εμείς δεν έχουμε εμποδίσει σε τίποτα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσαχοίδη να εφαρμόσουν την πολιτική τους. Μπήκαν εκεί 8 Ιουλίου, ό,τι θέλουν να κάνουν. Καθαρίσανε κόσμο. Δεν εφαρμόζουν την πολιτική του. Ναι, δεν του εμποδίσαμε. Δεν του εμποδίσαμε όμως. Δεν του εμποδίσαμε για να ισχυριστεί κανείς. Ψηφίστηκαν από το λαό με ένα πρόγραμμα, με ένα σχέδιο. Άρα αυτό το οποίο έχουμε λοιπόν είναι από τη μια. Την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία εξελίσσεται ανεμπόδιστα από εμάς, και έχουμε και την δική μας ηθική, πολιτική και συνταγματική, θα υπογραμμίσω, υποχρέωση, να διαπιστώνουμε και να καταγγέλουμε όταν είμαστε αντιμέτωποι με τόσο σοβαρά φαινόμενα, τα οποία, προσέξτε με, σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, μην βιαστείτε να αντιδράσετε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε έκνομες ενέργειες αστυνομικών, επιμέρους αστυνομικών,
είτε δυνάμεων είτε μεμονωμένων αστυνομικών, αλλά έχουμε μία συγκάλυψη και μία ενθάρρυνση στην πραγματικότητα για να ξαναέχουμε τέτοιες έκνομες αστυνομικές περιπτώσεις. Υπάρχουν μπαχαλάκηδες στην αστυνομία? Μπαχαλάκιδες στην αστυνομία? Ναι. Όχι, δεν υπάρχουν μπαχαλάκιδες. Τότε γιατί το λέει ο κύριος Τόσκας? Συνάδελφός σας είναι, υπουργός προστασίας του πολίτη. Τώρα να σας πω, να τελειώσουμε λίγο την απάντηση. Μα όχι, αλλά δεν παραπέμπουμε έτσι αυτό που συμβαίνει, κύριε Υπουργέ. Να βγαίνει ένας πρώην υπουργός και να λέει μπαχαλάκιδες στην αστυνομία. Και γι' αυτό του ξέρω. Είναι συζήτηση αυτή τώρα απέναντι στο λαό. Εσείς καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν θέλω, ούτε είναι ο ρόλος μου να σχολιάζω του κάθε συναδέλφου, τη τοποθετήση κλπ. Όμως παρόλα αυτά δεν θέλω να τον αφήσω ακάλυπτο τον κύριο Τόσκα, γιατί δεν είπε ότι η αστυνομία έχει μπαχαλάκιδες. Είπε ότι αναγκάστηκα, αν κατάλαβα καλά εγώ, αναγκάστηκα να διαλύσω την ομάδα Δέλτα, διότι λειτουργούσε σαν μπαχαλάκι. Δεν είπε ότι είναι μπαχαλάκι. Μικρό είναι αυτό. Το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι όμως. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας λέω, η αστυνομία δεν έχει μπαχαλάκι. Η αστυνομία στο εσωτερικό της έχει... Πάμε, παιδιά, γρήγορα σε διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, έχει μειοψηφίες που εκτρέπονται. Που δεν πρέπει να ενθαρρύνουν. Κύριε Κωτάκη, περίμενε, Μανώλη. Κύριε Ραγκούση, όχι, πράγμα με τώρα και ερχόμαστε. Θα το εξηγήσουμε να έχουμε άνεση.